Κυρίες και κύριοι, εδώ βρισκόμαστε στον Διεθνές Αερολιμένα Λάρνακας, εδώ που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια πολύ σημαντική διάσκεψη τύπου υπό τον Υπουργό Μεταφορών και τον Υφυπουργό Τουρισμού. Άκρως ικανοποιητικά και εξαιρετικά τα νέα νούφια, καθώς τόσο για τον τουρισμό, όσο και ευρύτερα για την οικονομία του τόπου. Καθώς ο Γιάννης Καρούσος και ο Σάββας Περδίος, μαζί με τον CEO της Wizz Air και την Hermes, ανακοίνωσαν την δημιουργία βάσης της Wizz Air στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λάρνακα. Τι σημαίνει αυτό όμως, ονούφριε? Η Κύπρος αυξάνει τη συνδεσιμότητά της και μάλιστα με προορισμούς που προηγουμένως δεν είχαμε μια τέτοια συνδεσιμότητα. Η Wizz λοιπόν ανακοινώνει ότι από την 1η Ιουλίου ξεκινά το μεγαλεπίβολο αυτό έργο με επιπλέον 11 προορισμούς σε 7 χώρες, πέραν από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Να σου πω ότι θα έχουμε πλέον συνδεσιμότητα με την Κοπενχάγη, τον Μπιλούτ, το Καρλσχουχ, το Σάλτσπουργκ, την Σουσέβα, το Βόρκλο, το Ντόρτμουντ, Μέμιγκεν και Τούρκου Ονούφριε. Πρόκειται λοιπόν για μια μεγάλη απόφαση. Η Κύπρος αυξάνει τη συνδεσιμότητά της και όπως μας λέχθηκε ο Νούφριε, πέραν των 4 εκατομμυρίων τουριστών που είχαμε κάθε χρόνο, προστίθενται επιπλέον 300.000 ο Νούφριε επισκέπτες τον χρόνο. Μάλιστα. Φέτος μέχρι τον Αύγουστο αναμένονται 600.000 επισκέπτες, όπως μας δήλωσε και ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη απόφαση, σημαντική για την οικονομία του τόπου. Ανοίγουν πλέον και νέες θέσεις εργασίας. Η Σαφώς. εταιρεία θα ξεκινήσει με 2 αεροσκάφη την όλη αυτή διαδικασία και αναμένεται να αυξηθούν τα δρομολόγια και θα αυξηθούν και τα αεροπλάνα ονούφριε. Είναι μια ενέργεια η οποία, οι ενέργειες μάλλον συνεχίζονται από πλευράς Υπουργείου Μεταφορών και Υφυπουργείου Τουρισμού. Ενθέτω χρόνο θα ανακοινωθούν Θα και ανακοινωθούν νέες και. τέτοιες Ναι. αποφάσεις. Και η έναρξη Θέλω των να σου πω πτήσεων, ότι... Έλενα, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τον τομέα των αερομεταφορών, αλλά και το τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο. Να σου πω επίσης ότι προβλήθηκαν εδώ βιντεάκια με την όλη τουριστική διαδικασία εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Όπως όλοι γνωρίζουμε πλέον, χρήση μάσκας, γαντιών, αποστάσεις στα αεροσκάφη και στα αεροδρόμια. Όλα αυτά όπως τα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής εν μέσω της πανδημίας, ενώ προβλήθηκε και βίντεο με όλους τους προορισμούς της Κύπρου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σημαντική είδηση για τον τομέα των αερομεταφορών της Κύπρου. Η Wizz Air, η μεγάλη αυτή εταιρεία, μεγάλος κολοσσός στις αερομεταφορές με βάση την Ουγγαρία, δημιουργεί βάση της στην Κύπρο με 2 αρχικά αεροπλάνα, όπως μας είπες, έτσι για να ανακεφαλαιώσουμε. Και σε κατοπινό στάδιο θα ενισχυθούν αυτά τα δρομολόγια, 11 στο σύνολο προορισμοί, όπως μας τους ανακοίνωσες. Και περιμένουμε την έναρξη. Την έναρξη αυτών των πτήσεων που θα βοηθήσουν σημαντικά. 1η Ιουλίου. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα, για την ενημέρωση, για την άμεση ενημέρωση. Να είσαι καλά.